από το στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η 88η ΔΕΘ. Παράλληλα βέβαια έχουμε και εξελίξεις και στα κόμματα και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μαζί μας η κυρία Αραλία Χριστίδου, βουλευτής και αναπληρώτρια συντονίστρια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Σολάκη, καλημέρα. Και σε εσάς και στους ακροατές. Είστε καλά? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Φαντάζομαι, κυρία Χριστίδου, και εσείς περιμένετε να ακούσετε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη το Σάββατο και την Κυριακή στην συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια να ανηφορήσετε και ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην έκθεση για να ακούσουμε και τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο κρίσιμο για το κόμμα σας, καθώς συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στον απόϊχο όσων έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, και εγώ εστιάζω λίγο και στην χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου και πάλι ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Προέδρου και μίας πλευράς τελεχών που αμφισβητούν την ικανότητά του και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Στολάκη, εσείς κάνετε άριστα που εστιάζετε σε αυτό, η δουλειά σας είναι, δημοσιογράφος είστε. Ωστόσο, εγώ δεν εστιάζω σε αυτά και σας μιλάω με πλήρη ειλικρίνεια αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ με απασχολεί αυτό το οποίο θα εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός, ό,τι εξαγγείλει τέλος πάντων η κυβέρνηση το Σαββατοκύριακο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πρόκειται πάλι για επικοινωνιακές εξαγγελίες και τίποτα άλλο. Τα δείγματα έχουν δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Έπρεπε να είναι κοντά έκτος χρόνος κυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση σε μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως προς τους γιατρούς με το έκτακτο επίδομα, ξέρετε τι λέω, το έκτακτο επίδομα στους γιατρούς που θα υπηρετήσουν σε παραμεθόριες και σε... Το ανακοίνωσε χθες όμως ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, από το Facebook. Ναι. Έπρεπε να είναι κυβέρνηση 6 χρόνια για να το καταλάβει αυτό και να το εξαγγείλει. Θέλω να σταθώ να δω πώς θα απαντήσει σε ερωτήματα του τύπου, τι να πρωτοθυμηθώ, ότι ναι μεν ας πούμε μειώθηκαν και σε αυτά αναφέρομαι γιατί παρακολούθησα συνέντευξη του κύριου Βορύδη προχθές νομίζω στο Real FM, ο οποίος αν τον παρατηρήσετε ξεδίπλωσε με μοναδική μαεστρία, τολμώ να πω, όλο το αφήγημα, το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης, μόνο που... Αυτό το σχέδιο το οποίο επικαλείται ότι όντως τηρείται και επιχειρείται και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, να μας πει για την προφητικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης που άλλους αριθμούς επικαλείται η κυβέρνηση και η αλήθεια έρχεται από την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος, που αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είναι στο 14%, οι εκταμιεύσεις για τις επιχειρήσεις είναι μόλις στο 14%. Και γι' αυτό οι επενδυτικές δαπάνες καθυστερούν. Κυρία Χριστίδου, ας πούμε για την ανεργία. Κυρία Χριστίδου, γιατί... όταν όμως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πιο, πώς να το πω, συμπαγές, ενωμένο, χωρίς εντάσεις, δεν ασκεί και καλύτερη αντιπολίτευση? Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κλίμα ενότητας, υπάρχουν πολλές εντάσεις, ο ένας είναι εναντίον του άλλου, δεν θα ήταν πιο εύκολο και για σας να ασκείτε την πιο έντονη αντιπολίτευση αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά στο εσωτερικό σας? Θα σας πω, πάλι θα σας μιλήσω ειλικρινά. Είμαι βουλεύτρια
του ελληνικού κοινοβουλίου κοντά και εγώ 5 χρόνια. Όσο περισσότερο δεν ασχολείσαι με το πώς θα διαφυλάξεις μέσα σε εισαγωγικά και έξω από εισαγωγικά τα όποια ατομικά σου συμφέροντα, αλλά τα συλλογικά σου συμφέροντα, τόσο καλύτερο για τον εαυτό σου, για τη συνείδησή σου. Αυτό είναι αυτό. Για το σκοπό τον οποίο έχεις κληθεί να υπηρετήσεις, που εν προκειμένου είναι τα συμφέροντα έτσι όπως τα υπαγορεύει η συνείδησή σου και ο αξιακός κώδικας, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι λοιπόν και ένας τρόπος, κυρία Χριστίδου, για εσάς να εστιάσετε στο κοινοβουλευτικό σας έργο, αφήνοντας λίγο πίσω αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό του κόμματός σας, τα οποία ενδεχομένως και να μην σας εκφράζουν κιόλας. Όχι λίγο. Δεν αφήνω λίγο πίσω, τα αφήνω πίσω. Και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο επέλεξα να μην είμαι καν τετραετίας πότε ήταν υποψήφια για τα κομματικά όργανα. Ήταν επιλογή μου. Δεν είμαι μέλος ούτε της Κεντρικής Επιτροπής ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι είναι μια δουλειά την οποία πρέπει να την υπηρετούν άνθρωποι που δεν είναι απαραίτητος βουλευτές. Δεν έχουμε, είναι τόσα πολλά τα καθήκοντά μας στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία που δεν μένει, θεωρώ. Εγώ θεωρώ, ναι. Δεν απομένει χρόνος. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω αυτά που έλεγα φυσικά πριν, που πάλι με εξαιρετική μαεστρία με διακόψατε. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό αφορά και τους ακροατές σας, έτσι, και τις ακροάτριές σας. Δεν τους αφορά το τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή και το τι έγινε χθες στην Πολιτική Γραμματεία. Επανέρχομαι λοιπόν. Μας λέει η Νέα Δημοκρατία για την ανεργία. Πράγματι, η ανεργία έχει μειωθεί και έχει πέσει κάτω από το 100, κάτω από το 10%. Το ερώτημα όμως εδώ πέρα που τίθεται και πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση, ενδεχομένως και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ότι εφόσον έχει μειωθεί, γιατί δεν απελευθερώνονται οι τριετίες, γιατί δεν επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις όπως μας έταζε προεκλογικά. Γιατί ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα ενδεχομένως, ότι για να ξεμπλοκαριστούν οι τριετίες πρέπει να πέσει η ανεργία κάτω από 10%. Μας λένε ότι μειώθηκαν οι φόροι, κύριε Στολάκη. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος από την κυβέρνηση για ποιο λόγο όμως 400.000 περίπου ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν περίπου 1.500 ευρώ και όλοι μαζί περίπου 600 εκατομμύρια. Η απάντηση μάλλον είναι το νομοσχέδιο με το ελάχιστο τεκμαρτό. Και μαζί με όλες αυτές τις μειώσεις που καλώς γίνανε, μαζί όμως μειώθηκε και ο δείκτης οικονομικού κλίματος, κύριε Σταλάκη. Για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν άδεια ταμεία οι άνθρωποι. Πώς έχει γίνει αυτό και ποιες είναι οι λύσεις που προτίθεται να δώσουν. Και επειδή μιλάω για λύσεις και για να σας απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα, γιατί δεν θέλω να νομίσετε ότι υπεκφεύγω, σας μιλάω με απόλυτη αλήθεια και με απόλυτη ειλικρίνεια. Ο λόγος που δεν εμπλέκομαι και θεωρώ ότι δεν πρέπει να τροφοδοτείται όλη αυτή η συζήτηση, ένθεκα και δεν, είναι διότι έχω επιλέξει από την πρώτη στιγμή να είμαι μέρος της λύσης. Αν θυμάστε και ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι πρέπει να είμαστε μέρος της λύσης. Αυτό ακριβώς έχω επιλέξει και εγώ. Και το προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα. Πρέπει να είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Όσο λοιπόν τροφοδοτείται αυτή η συζήτηση περί εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι δεν είμαστε μέρος της λύσης, αλλά είμαστε μέρος του προβλήματος. Άρα φαντάζομαι, κυρία Χριστίδου, να μην σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε ή όχι με τα θέματα ηγεσίας τα οποία τέθηκαν και έχθες στην Πολιτική Γραμματεία. Νομίζω είναι περιττό το ερώτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε και τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ετοιμάζονται, είναι ήδη έτοιμες βασικά. Έχουμε ως αναπληρώτρια ΕΠΕΚΕ να σας πω ότι έχουμε ήδη μαζέψει όλες τις εισηγήσεις από τους αρμόδιους τομεάρχες σχετικά με τους τομείς της ευθύνης τους. Μάλιστα. Για την έκθεση. Και να ξέρετε ότι αυτό που μας απασχολεί, ένα βασικό ερώτημα το οποίο
ο κύριος Βορύδης ή ο κύριος Γεωργιάδης ή ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ή ακόμα και ο κύριος Χατζηδάκης. Το ερώτημα είναι που πρέπει να απαντήσουν και που καλούμαστε και εμείς να απαντήσουμε με υπευθυνότητα και πώς θα το πω, με καθαρή καρδιά, είναι πότε επιτέλους θα δικαιωθεί αυτός ο λαός για τις θυσίες και τις επιλογές του. Πότε επιτέλους θα βρει τις δυνάμεις για να αποδράσει από αυτήν την, πώς θα το πω, από την κοινωνική παράδοση ανεφόρων. Πώς θα ξαναεμπνεύσουμε τον κόσμο να αγωνιστεί για την επόμενη μέρα τη δική του και για τα όνειρά του. Αυτά είναι τα επίδυνα. Περιμένουμε λοιπόν να τα ακούσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στις 14 και στις 15 του Σεπτέμβρη. Κυρία Χριστίδου, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν,